Είμαστε με το πολυμήθανο προϊστάμενο της εφορίας αρχιτεκτονικών λέξεων Παύλο Τριανταφυλλίδη και αντικείμενο της συζήτησής μας είναι το Βριόκαστρο στην Άντισσα και οι εναστραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ναι. Τι έχει έρθει στο προσκήνιο, τι εργασίες έχουν γίνει, τι αναμένεται να γίνουν. Από το 2017 που εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η εφορία έβαλε σαν πρώτο στόχο να απομακρύνει όλα τα καλάμια, τα φρύα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, μια εργασία που κράτησε τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Εν συνεχεία αποκαλύφθηκε ένας τεράστιος λιθοσωρός σε όλη την έκταση του ομώνυμου κάστρου των Αγίων Θεοδόρων, περίπου γύρω στα 50 στρέμματα, τα οποία κάναμε μια φωτογραμμετρική αποτύπωση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για να έχουμε την αποτύπωση του χώρου πριν αρχίσουν οι ανασκαφικές εργασίες. Τοποθετήσαμε κάναβο 5x5 με μάρτυρες διαδρόμους και εν συνεχεία αρχίσαμε να κάνουμε διάφορες διερευνητικές τομές, αφενός για να χρονολογήσουμε το κάστρο, γιατί δεν είναι γνωστή η έρευνά του μέχρι σήμερα, δεν είχε πατήσει κανείς το πόδι του μέσα στο κάστρο για να κάνει έρευνες. Είμαστε δηλαδή οι πρώτοι που ουσιαστικά μπαίνουμε στο χώρο. Και αυτό που διαπιστώθηκε από τις πρώτες ανασκαφικές τομές είναι ότι στο κάστρο των Αγίων Θεοδόρων δεν υπάρχει οθωμανική επέμβαση οικοδομική, μολονότι το κάστρο της Μυτιλίνης και της Μύθυμνας έχει οθωμανικές επεμβάσεις. Εκεί οι Οθωμανοί το κατέστρεψαν περίπου στο 15ο αιώνα και το άφησαν. Οπότε ό,τι ανασκάπτεται είναι από την Ιστεροβυζαντινή περίοδο και προημότερα. Στις πρώτες διερευνητικές τομές χρονολογήσαμε το κάστρο στη ύστερη δεύτερη οικοδομική του φάση των Γατελούζων στο 14ο αιώνα, που έχουν εντοπιστεί και καταπληκτικά ευρήματα ιστεροβυζαντινά. Μιλάω για κεραμική της εποχής αυτής που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστή από τη Λέσβο και από όλες τις κοπές νομισμάτων της δυναστείας των Γατελούζων στη Λέσβο, προσφέροντας νέα στοιχεία για την ιστορική και χρονική διάρκεια ζωής του κάστρου κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Αυτό που φάνηκε από τις πρώτες διερευνητικές τομές ήταν ότι πέρα από την οικοδομική επέμβαση της ύστερης βυζαντινής περίοδου των Γατελούζων, υπάρχει και μία προγενέστερη που χρονολογείται στη βυζαντινή περίοδο. Αυτό το γνωρίζαμε κυρίως από την κεραμική. Σε ορισμένες τομές που έγιναν διαπιστώθηκε ότι αποκαλύπτονται τμήματα της αρχαίας πολεοδομικής τεχνικής, δηλαδή τμήματα των τυχών, όπως δύο πύργων που έχουμε εντοπίσει στο νοτιοανατολικό και νοτιοδυτικό άκρο, που φαίνεται ότι ανάγονται στην εποχή πριν την εποχή των Γατελούζων, δηλαδή πριν το 14ο αιώνα. Να σας πω ότι ανάμεσα στα βυζαντινά ευρήματα εντοπίσαμε τελευταία κατά τους καθαρισμούς δύο βυζαντινά ναίδρια του 11ου αιώνα μετά Χριστόν που αποδεικνύουν τη βυζαντινή φάση του κάστρου. Είναι εκκλησίες μικρές, δηλαδή φανταστείτε είναι γύρω στα 12 μέτρα μήκος, πλάτος 5, μικρές εκκλησίες που υπήρχαν στο εσωτερικό του κάστρου και οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά και αυτό μάλλον μας βάζει στην υπόνοια ότι πρέπει να υπάρχει ένα μοναστηριακό συγκρότημα στην περιοχή αυτή, το οποίο εμείς το γνωρίζουμε από τις φιλολογικές πηγές, κυρίως από πατριαρχικές αποφάσεις του 13ου και 14ου αιώνα, που μαρτυρούν ότι στο εσωτερικό του κάστρου των Αγίων Θεοδόρων υπήρχε το περίφημο καστρομονάστηριο της Παναγίας της Οδηγήτριας. Βέβαια προς το παρόν δεν έχουμε εντοπίσει το καθ' αυτό ίδιο μοναστήρι, ωστόσο τα ναίδρια αυτά στα οποία φαίνεται ότι σώζονται και τοιχογραφίες, εννοώ δηλαδή γραπτός διάκοσμος στο εσωτερικό, μαρτυρούν τη λειτουργία και τη χρήση τους από τον 11ο αιώνα και μετά. Και αυτό κυρίως το ταυτίσαμε από την αρχιτεκτονική μορφή των εκκλησιών, των μικρών αυτών εκκλησιών, που έχουν το περίφημο πληθοπερίκτιστο σύστημα στο ιερό βήμα κεραμιδιών με τη μορφή του ψαροκόκαλου, της ιχθυάκανθας εξωτερικά. Κάνουν δηλαδή διακοσμητικά στοιχεία στις τοιχοποιίες που είναι χαρακτηριστικά της μέσης βυζαντινής περίοδου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί στην Άντισσα διαπιστώνεται η καθαρή βυζαντινή φάση που μέχρι σήμερα δεν την γνωρίζαμε από κανένα άλλο κάστρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ελάχιστα τα βυζαντινά μνημεία. Τα δύο βυζαντινά μνημεία που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τη Λέσβο είναι ο Άγιος Στέφανος στον Πανταμάδο και η Παναγία Ετρουλωτή στη Θερμή. Επομένως η Άντισσα προσφέρει σημαντικά στοιχεία για μια περίοδο που μέχρι σήμερα οι γνώσεις μας είχαν να παρουσίασουν ένα πολύ μεγάλο κενό. Να σας πω ότι η φετινή έρευνα έχει σαν στόχο, επειδή οι διερευνητικές τομές δεν αποκαλύπτουν τη σημασία και το νεύρος των αρχαιοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή, δηλαδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από κάποιες τρύπες που ανοίγουμε εμείς, έχουμε βάλει σαν στόχο και αρχίσαμε ήδη και το κάνουμε, να αποκαλύπτουμε σε έκταση πλέον κτίρια.
Και να σας πω βέβαια ότι όπως μπαίνει κανείς από την πύλη του Κάστρου σήμερα δεξιά, πέρα από το καθολικό ναίδριο που θα σας πω εν συνεχεία, εντοπίστηκε ένα τεράστιο κτίριο ύστερο-βυζαντινό, που μάλλον φαίνεται να είναι ένα σημαντικό διοικητικό κέντρο του Κάστρου. Τουλάχιστον πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα έχει αποκαλυφθεί, με μια κεντρική αίθουσα με κίονες περιμετρικά, αυτού κολόνες δηλαδή, και διάφορα βοηθητικά κτίρια. Ο στόχος μας είναι να αποκαλύπτουμε σε έκταση, ώστε του χρόνου να φανεί τα κτίρια που υπάρχουν στο κυρίως κάστρο, δηλαδή στο μεσαίο επίπεδο. Η έρευνα που έγινε πέρσι αποκάλυψε στην είσοδο του κάστρου, όπως ανεβαίνεις δεξιά, ένα καθολικό παρεκκλήσιο με τη χαρακτηριστική αυτή ορθογώνια κάτωψη που έχουν και μία αψίδα συνήθως στην ανατολική πλευρά, αντί του ιερού βήματος που έχουμε εμείς με τις κόγχες. Οι καθολικοί κάνουν ορθογώνιες αψίδες, οι κόγχες τις λεγόμενες, μέσα στις οποίες τοποθετούν τα λατρευτικά αγάλματα. Εκεί βρέθηκε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής πεσμένο κάτω από την κόγχη το μαρμάρινο άγαλμα της κεφαλής της Υγείας του 3ου αιώνα π.Χ. μαζί με ένα πολύ σπάνιο όπλο αμυντικό για το κάστρο, ένα σφενδοβόλο όπλο όπως ονομάζεται, από σιδερένιο, που φαίνεται να συνδέονται πιθανώς με τη λατρευτική χρήση του χώρου, γιατί το άγαλμα της Υγείας φαίνεται ότι μάλλον ότι επαναχρησιμοποιήθηκε ως λατρευτικό άγαλμα της Παναγίας που λατρευόταν στο παρεκκλήσιο αυτό. Να σας πω ότι τα παρεκκλήσια κοντά στις εισόδους κάστρων είναι αφιερωμένα στον Άγιο του κάστρου, στον προστάτη του. Είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο αυτό και σε Ανατολή και σε Δύση. Επομένως, αυτό που μας συνδέει λογικά το επιχείρημα είναι ότι πιθανώς συνεχίζεται η λατρεία της Παναγίας της Οδηγήτριας των Βυζαντινών χρόνων από τους καθολικούς γατελούζους, με την επανάχρηση και επαναχρησιμοποίηση λατρευτικών αγαλμάτων των ειδωλολατρικών χρόνων του 3ου αιώνα π.Χ. ως λατρευτικά αγάλματα της Παναγίας του 14ου αιώνα μετά. Δηλαδή έχουμε μία σύνδεση της λατρείας της ορθόδοξης χριστιανικής με την αντίστοιχη της καθολικής χριστιανικής λατρείας στην ύστερη φάση του κάστρου. Αυτά είναι τα ευρήματα που έχουμε εντοπίσει μέχρι σήμερα στο εσωτερικό του. Εξωτερικά τώρα, επειδή θέλαμε, όπως σας είπα, εντοπίσαμε δύο τμήματα πύργων που θεωρούμε ότι είναι καθαρά βυζαντινά, κάναμε εκτεταμένους καθαρισμούς. Αποκαλύψαμε και ανατολικά και δυτικά το τείχος σε μήκος τουλάχιστον 100 μέτρων από τις δύο πλευρές και σε ύψος 6 με 8 μέτρα. Στη μία πλευρά που φαίνεται ότι υπάρχει ένας βυζαντινός πύργος, μια βάση δηλαδή, πιθανώς μιας πύλης από ό,τι φαίνεται, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της αποχωμάτωσης ένα πολύ μεγάλο υπέρθυρο μαρμάρινο που φέρει από τη μία τα οικόσημα των Γατελούζων και από την άλλη τα οικόσημα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο οποίος παρέδωσε το κάστρο στους Γατελούζους. Αυτό είναι γνωστό βέβαια, γιατί έχει γίνει και αντίστοιχη παράδοση από τα οικόσημα που γνωρίζουμε και της Μυτιλίνης και της Μύθυμνας. Η ιδιαιτερότητα του μαρμάρινου αυτού υπέρθυρου, που έχει μήκος 3,5 μέτρα και ζυγίζει πάνω από 60 τόνους, είναι ότι αντί να έχει στη μία πλευρά το οικόσημο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, του δικέφαλο Αιτώ, έχει την απεικόνιση ενός κάστρου που στην Εραλδική αυτό ταυτίζεται με την οικογένεια των Τζουστινιάνι, δηλαδή τους αντίστοιχους Ιταλούς που υπάρχουν στοιχείο. Όμως κάτι τέτοιο γνωρίζουμε από τις πηγές, ότι η δυναστεία των Τζουστινιάνι δεν υπήρχε καν στη Λέσβο. Εδώ ήταν καθαρά γατελούζικη κυριαρχία. Επομένως φαίνεται να συνδέεται με μια πρώιμη απεικόνιση του κάστρου που παραδόθηκε πιθανώς από τους Βυζαντινούς στους Γατελούζους. Με ερωτηματικό βέβαια αυτό, αλλά είναι μια πρώτη μορφή που γνωρίζουμε πώς ήταν τα κάστρα όταν παραδόθηκαν από τη Βυζαντινή περίοδο στην οικογένεια των Γατελούζων. Εξωτερικά λοιπόν εκεί, όπως αρχίσαμε και καθαρίζαμε, διαπιστώσαμε ότι αφενός το επιθαλάσσιο τείχος, αυτό που χωρίζει δηλαδή την Τάφρο από το κυρίως κάστρο, αρχίζουν και εντοπίζονται παλιότερα ευρήματα και ανάμεσα σε αυτά φαίνονται δομές, δηλαδή κτιστές κατασκευές και λιθορυπές που γνωλογούνται στα προϊστορικά χρόνια. Φαίνεται δε ότι το κάστρο πάτησε πάνω σε έναν προγενέστερο προϊστορικό οικισμό. Η ΛΑΜ, που είχε κάνει παλιότερες έρευνες από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, διαπίστωσε ότι στην ευρύτερη περιοχή της Άντισσας υπάρχει μια περίοδος προϊστορική που την ταύτισε με την ύστερη εποχή του Χαλκού, δηλαδή με το 12ο αιώνα π.Χ. Εμείς από την φάση αυτή που
την προσέξαμε ιδιαίτερα, διαπιστώσαμε μία φάση ακμής ενός οικισμού προγενέστερου του κάστρου που χρονολογείται στην ιστορολαδική 3α-3β, δηλαδή τέλος 14ου, αρχές 13ου αιώνα, με ντόπια κεραμική και με εισηγμένη μυκηναϊκή κεραμική. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι αποκαλύπτεται ένας προϊστορικός οικισμός που υπάρχει στην περιοχή της Άντισσας, άγνωστος μέχρι σήμερα στην έρευνα του Βορειοανατολικού Αιγαίου, και ο οποίος φαίνεται να συνδέει το παζλ των αντίστοιχων προϊστορικών θέσεων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Λέσβου, όπως είναι η Θερμή για παράδειγμα ή η Γέρα, στην οποία υπάρχει μια άμεση σύνδεση με τον περίφημο τροαδικό πολιτισμό και με την Τρία που είναι ακριβώς απέναντι από την Άντισσα, είναι πάρα πολύ κοντά, και με τα αντίστοιχα ευρήματα που υπάρχουν και από τη Λίμνη και κυρίως από το Κοκονίσι, από τις ανασκαφές που κάνει η Ακαδημία Αθηνών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια ευρύτερη περιφέρεια της Τρίας που επηρεάζει ακόμα και τη Λέσβο. Δηλαδή και οι πολιτισμοί προϊστορικοί που υπάρχουν στην ευρύτερη περιφέρεια της Λέσβου φαίνονται να έχουν άμεση σύνδεση τουλάχιστον το βορειοδυτικό κομμάτι της Λέσβου, που μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπίσει παλαιότερα κατάλοιπα πριν από την πρώτη χιλιετία π.Χ., να συνδέονται με τον τροαδικό πολιτισμό. Η έρευνα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Προχωρήσαμε σε βάθος τουλάχιστον 2 μέτρα κάτω από τη θεμελίωση του τείχους και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κι άλλος οικισμός, παλιότερος, ο οποίος χρονολογείται στη μέση εποχή του Χαλκού, δηλαδή στο 17ο με 16ο αιώνα π.Χ. Και αυτός ο πολιτισμός φαίνεται πάλι να έχει σχέσεις, η φάση αυτή, με τον τροαδικό. Δηλαδή έχουμε τα ερυθροπά αυτά εγγύα που είναι χαρακτηριστικά της Τρίας και τα οποία μας δίνουν μια ένδειξη ότι υπάρχει μια πολύ παλιότερη κατοίκηση για την περιοχή της αρχαίας Άντισσας και τη θέση στο Οβριόκαστρο, που χρονολογείται τουλάχιστον από το 17ο αιώνα π.Χ. Εξωτερικά του τείχους, του επιθαλάσσιου του Μεσαιωνικού, διαπιστώσαμε έναν προϊστορικό περίβολο πάλι της ύστερης εποχής του Χαλκού, ο οποίος όριζε το νότιο όριο του προϊστορικού αυτού οικισμού από την Τάφρο. Οι τομές που διαπιστώσαμε, που ανασκάψαμε, διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια καθαρά αμμώδης επίχωση από ένα πλημμυρικό φαινόμενο πιθανώς. Και φαίνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν φυσικές πηγές, γιατί εντοπίσαμε μια πηγή με πόσιμο νερό, όχι θαλασσινό. Άρα φαίνεται ότι το όριο αυτού του περιβόλου οριοθετούσε το νότιο όριο του οικισμού από μια κοιλάδα που υπήρχε στην περιοχή αυτή και την οποία οι Βυζαντινοί την κράτησαν, δεν την πείραξαν. Μάλιστα, όταν μπαζώθηκε αυτός ο προϊστορικός οικισμός για να θεμελιώσουν οι Βυζαντινοί, χρησιμοποίησαν όλη αυτή την περιοχή εξωτερικά του κάστρου, στην Τάφρο δηλαδή, όπως έχετε δει που υπάρχει σήμερα, σαν φυσικό ανάγχωμα, ώστε να μην μπορεί εύκολα κανείς να πολιορκήσει το κάστρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει διατηρηθεί ανέπαφα όλος αυτός ο οικισμός με τις δύο αυτές φάσεις που σας είπα. Βέβαια, όλο αυτό μπορεί να συνδεθεί και με την Άντισσα, με το όνομα που σημαίνει αντί της ίσας, αντί της ταιριάς. Και τώρα έχουμε καλέσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το τμήμα της αρχαιογεωλογίας, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες δοκιμαστικές δομές, ώστε να μας διασαφηνίσουν τις σκέψεις αυτές που κάνουμε, οι οποίοι θα μας πούν αν όντως υπάρχει μια φυσική κοιλάδα, γιατί αυτοί βλέπουν τις διάφορες φυσικές λεκάνες που υπάρχουν στην περιοχή, και αν μπορεί αυτό να συσχετιστεί και με αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα, δηλαδή πότε η Χερσόνησος αυτή απομονώταν από την απέναντι στεριά με τη φυσική κοιλάδα αυτή και πότε στέρεψε αυτή η πηγή και έγινε μια ενιαία χερσαία ζώνη όλο το σημερινό κάστρο που βλέπουμε. Η ονομασία Οβριόκαστρο, τι ιστορία κρύβει? Είναι παρετημολογία των βρύων, επειδή στην ευρύτερη περιοχή, επειδή υπάρχει αυτή η φυσική κοιλάδα, ήταν λογικά να υπάρχουν βρύα, μια δηλαδή υπόδη βλάστηση από τα νερά. Και το τοπονύμιο αυτό μαρτυρεί τη θέση δηλαδή των βρύων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή τη Σταύρο αυτή, της φυσικής κοιλάδας που λέμε εμείς ότι υπήρχε από την αρχαιότητα. Είναι πως είναι σήμερα ο Εύρυπος που λέγαμε με το απέναντι νησάκι, με το κάστρο της Μυτιλίνης, κάτι τέτοιο πρέπει να λειτουργούσε και αυτή η Χερσόνησος του Οβριόκαστρου. Έχει σχέση δηλαδή με κυρίως γεωλογικά και γεωγραφικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής της Χερσονήσου του Οβριόκαστρου. Ουσιαστικά υπάρχουν
χιλιάδες ευρήματα που έχουν αποκαλυφθεί, κυρίως είναι η μεσαιωνική κεραμική που θέλουμε να την εκθέσουμε σε ένα νέο χώρο που παραχώρησε η κοινότητα Σκαλοχωρίου μαζί με το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Έχουμε εντοπίσει εσωτερικά του κάστρου στην Ιστεροβυζαντινή περίοδο, την εποχή των Κατελούσων, τεράστια αποθηκευτικά πιθάρια για την αποθήκη ηλαίου και στερεών τροφών, τα οποία έχουν ανάγλυφους σταυρούς τεράστιους εξωτερικά. Μιλάμε για πιθάρια που έχουν διάμετρο πάνω από 3 μέτρα, είναι πάρα πολύ μεγάλα, και φαίνεται ότι είχαν τοποθετηθεί μέσα σε ειδικά θολάρια που βρισκόντουσαν στην εσωτερική πλευρά του τείχους και τα οποία θέλουμε να τα εκθέσουμε στο νέο χώρο που είναι ο παλιός πολιτιστικός σύλλογος που είχαν κάνει οι Αμερικάνοι σκαλοχωρίτες και είχαν παραχωρήσει στο σκαλοχώρι. Αυτά μαζί με τα ευρήματα των Βυζαντινών χρόνων, αλλά και με πολύ σπουδαία ευρήματα που έχουν εντοπιστεί τόσο από τις παλιές ανασκαφές της ΛΑΜΠ, με επιγραφές από αρχαϊκά ιερά, όπως επίσης και με κεραμική που έχουμε βρει εμείς των σκοτεινών χρόνων του 11ου και 10ου αιώνα, είναι τα λεγόμενα μπούκερα, η τεφρή κεραμική, η αιωλική που υπάρχει την περίοδο αυτή. Θα διαφωτίσουν μια ιστορική περίοδο μαζί με τα προϊστορικά που είναι άγνωστη για τη Λέσβο. Δηλαδή θα μπορεί κανείς επισκέπτης να βλέπει στις αποθήκες, αυτές τις μουσιακές όπως τις έχουμε χαρακτηρίσει, ευρήματα από το 17ο αιώνα προ μέχρι το 14ο αιώνα μετά. Έχουμε δηλαδή όλη τη διαχρονική πορεία της Λέσβου στο πέρασμα των χρόνων. Αυτή η έκθεση πότε προσδοκάτε ότι μπορεί να είναι διαθέσιμη? Να σας πω, τώρα θα εξεταστεί η παραχώρηση αυτή για το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ώστε να συνυπογράψει ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Βέρος, μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, το Μνημόνιο Συνεργασίας, μια προγραμματική σύμβαση δηλαδή, όπου θα γίνει η παραχώρηση από το Δήμο Δυτικής Λέσβου των κτηρίων αυτών, και ευελπιστούμε ότι μέσα σε ένα ή δύο χρόνια θα έχουν φτιαχτεί οι αποθήκες, ώστε να μπορεί το κοινό να βλέπει τα ευρήματα αυτά και να συνεχίσει να επισκέπτεται τον αρχαιολογικό χώρο που είναι υποδιαμόρφωση. Εμείς έχουμε βάλει στα ορίζοντα διετίας, πέραν από τις μουσιακές αποθήκες, να δώσουμε και το χώρο σήμερα επισκέψιμο στο κοινό, μέσα από συγκεκριμένες βέβαια αρχαιολογικές θέσεις που θα μπορεί να βλέπει, γιατί η ανασκαφή θα είναι σε εξέλιξη. Η ανασκαφή πότε θα έχει ολοκληρωθεί? Η ανασκαφή έχει ορίζοντα δεκαετίες, γιατί είναι τεράστια. Όμως, επειδή τα χρήματα είναι λίγα και η περιφέρεια βοήθησε όσο μπορούσε, εμείς σκεφτόμαστε να εκπονήσουμε μελέτες για το επιθαλάσσιο τείχος που έχει σοβαρά στατικά προβλήματα, ειδικά η πύλη, ώστε να μπορέσουμε να το εντάξουμε μελλοντικά σε ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να μπορεί να είναι και ασφαλή η διέλευση από την μεσαιωνική πύλη στο εσωτερικό του κάστρου, και βέβαια να δοθεί η δυνατότητα να γίνουν και συντηρήσεις, γιατί οι τείχοι και τα κτηριακά κατάλοιπα σώζονται τουλάχιστον σε ύψος 2 μέτρα στο εσωτερικό του κάστρου. Κάποτε είχε πει ο κύριος Βέρος ότι η αρχαία Άντισσα είναι ο Μυστράς της Λέσβου, και θα συμφωνήσω σε αυτό, γιατί τα κτηριακά κατάλοιπα σώζονται σε πολύ μεγάλα ύψη. Ενώ φαίνεται δηλαδή αυτή τεράστια λιθοσωρή, όταν τους απομακρύνουμε, εσωτερικά τους βγαίνουν κτηριακά κατάλοιπα των ισόγειων χώρων που σώζονται σχεδόν ανέπαφοι. Δηλαδή όλη αυτή η λιθοσωρή είναι από τα ανώτερα δώματα, ορόφους του κάστρου, που εμείς το υπολογίζουμε γύρω στα 12 μέτρα ύψος ότι είχε το εσωτερικό του. Οπότε φανταστείτε ότι έχουν πέσει οι πάνω όροφοι και έχουν καταπλακώσει τα ισόγεια κτίσματα, που σώζονται βέβαια σε πολύ ικανό ύψος. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να περιδιαβαίνει μέσα από δρόμους, γιατί έχουμε βρει δρόμους και μονοπάτια μέσα στο κάστρο που λειτουργούσαν μέχρι και το 14ο αιώνα. Θα έχει τη δυνατότητα δηλαδή να επισκεφθεί τις διαδρομές που έκαναν και οι Ιστεροβυζαντινοί Λέσβοι μέσα στο κάστρο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί του δίνει στο επισκέπτη τη δυνατότητα να αρχίσει να καταλαβαίνει και τι χώροι ήταν αυτοί. Γιατί αυτό σας λέω, το πιο σημαντικό είναι ότι σώζονται σε πολύ μεγάλο ύψος. Δεν είναι δηλαδή απλά θεμέλια μόνο. Οπότε θα έχει μια πολύ σαφή εικόνα το τι βλέπει ο επισκέπτης. Τι θέση προσδοκάτε να αποκτήσει όταν θα ολοκληρωθούν πλέον οι εργασίες το Βριόκαστρο ανάμεσα στους αρχαιολογικούς χώρους της? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική ανασκαφή αυτή τη στιγμή, που γίνεται βέβαια σε συστηματικό επίπεδο. Δεν είναι σωστική ανασκαφή που κάνει η εφορία σε οικόπεδα, δύο τόνοι σε δρόμους. Θα είναι ένα κομβικό σημείο, γιατί έτσι κι αλλιώς και η ευρύτερη περιφέρεια του Σκαλοχωρίου και της Άντισσας, του χωριού και της Φίλιας, γιατί όλα αυτά συνδέονται,
Νομίζω ότι θα αναπτυχθεί περισσότερο ο χώρος εκεί, αφενός αν συνδυαστούμε ότι με τον άξονα, οδικό άξονα Καλονής Ιγρίου που θα τελειώσει μάλλον του χρόνου, αναπτύσσεται μια νέα δυναμική. Δηλαδή ο επισκέπτης θα μπορεί να ξεκινάει από το Μόλιβο, μέσω του δρόμου που υπάρχει, είτε από τη Φίλια είτε από το Σκαλοχώρι, να πάει να βλέπει τις μουσιακές αποθήκες, να συνεχίζει στο Βριόκαστρο κάτω και μετά μέσω του δρόμου του Γαβαθά να ανεβαίνει πάνω, να πηγαίνει στη Μονή Περιβολής, γιατί αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η εφορία στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-27 έχει βάλει σαν άμεση προτεραιότητα την ένταξη νέων έργων, ένα από τα οποία είναι και η αποκατάσταση της Μονής Περιβολής, και εν συνεχεία να πηγαίνει στο Σίγρι, όπου θα βλέπει από τη μία το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και από την άλλη το κάστρο του Σιγρίου, που η εφορία το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζει και πραγματοποιεί εργασίες αναστήλωσης.